800 ευρώ. Ναι, είμαι άνεργη με δύο παιδιά μόνη μου. Άνεργη, πόσο καιρό. Άνεργη. Δύο χρόνια. Και το ξέρετε. Και του είπα. Δεν τα δέχονται 100, 200, 300. Τα θέλουν όλοι. Και τα κόβουνε σήμερα από τον ρεύμα. Ναι, και δεν είναι μόνο. Δεν το πήρα χαμπάρι. Το κόβουνε Παρασκευή. Δεν το πείσανε. Δεν το πείσανε. Μα στέλνουν εξαφιωμένου Παρασκευή. Για να έχει Σαββατοκύριακο, αν προλάβει να κάνει τίποτα. Και δεν το πείσανε. Δηλαδή τον είδα, δεν θα τον άφηνα να το κόψει. Και δεν δεχόταν τίποτα. Αυτό μα είπε. Όχι, δεν θα το δίνει τώρα. Θέλει να πληρώσει ο κόσμο, δεν θέλει να πληρώσει. Δεν το δέχεται. Δεν έχει. Και δεν έχω το θέλει. Και δεν έχω. Δεν τα παίρνω. Δεν τα παίρνω. Έχετε μείνει χωρί δέμα ψυγείο. Τα πάντα, τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχετε να μαγειρέψετε. Όχι, τίποτα. Τα πάντα. Αφού το κόψαν. Τα παιδιά. Τίποτα. Τα παιδιά είναι μικρά. Μικρά, το ένα είναι 4,5 και το άλλο 9. Και έχουν τραβήξει τη ζέστη. Και η γιαγιά. Και η γιαγιά και μια γιαγιά 83 χρόνια. Παίρνει φάρμακα, παίρνει φάρμακα. Μόνο Πάρκινσον έχει, ναι. Παίρνει φάρμακα. Δεν έστειλε κάποιον, ναι. Ήρθε απευθείας και το κόψε. Τίποτα ξεκάθαρα, μας θέλουν εξαθλειωμένους. Οπότε εμείς απλά πρέπει όλοι μαζί να γνωριστούμε. Όχι τον καθένα μόνο του ξέρουν το χτυπάνε. Το κατά μόνο. Όλοι μαζί πρέπει γι' αυτό το κάνουμε και σε αυτό να δείξουμε αλληλεγγύη στον κόσμο που έχει ανάγκη. Είναι το ότι δεν δέχονται ούτε καν τα 100-200. Όχι, σου λέει πήγαινε βάρκα. Τόσα ευρώ, τόσα ευρώ. Πήγαινε βάρκα. Δεν κοιτάνε μεμονωμένε καταστάσει. Δεν κοιτάνε πρόσωπα, κοιτάνε έναν αριθμό μετρητή και τίποτα άλλο. Κοιτάνε και σε δικό σου έχει τύχει να κόψουν. Ναι, το καταλαβαίνω τι λες. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Μόνο το μετρητή. Και εδώ μιλάμε για καταστάσει, εντάξει. Μιλάμε για. Μονογονεϊκή οικογένεια, τέλος πάντων ο σύντροφος έφυγε, χωρίς θέρμανση, χωρίς ζεστό νερό, είναι μια τέτοια δύσκολη στάση. Πόσο καιρό είναι εδώ και σήμερα εμένα. Μόνη της είναι, το προσπαθεί έτσι τώρα από τον Απρίλιο, νομίζω ότι ο σύντροφος δηλαδή είχε δουλειά και τέτοια, αλλά εντάξει. Γενικά από όλα. Μιλάμε για σύντροφο τώρα. Το πρωί το κόψαμε. Με δύο παιδιά, εντάξει, άστο. Σύντηση από το Δήμο και τέτοια πράγματα. Εντάξει. Και τα βλέπουν όλα αυτά, έτσι, και ήρθαν σήμερα να κόψουν. Μιλάμε για καταστάσεις, δηλαδή, απέρου καλούς. Με αυτή τη λογική, δηλαδή, τα κάνει. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Και στο δουλειά περίμενε και περίμενε. Δεν είναι προκηρύξεις για 3-4 μέρες, γιατί τη σταματάνε. Και δεν προλαβαίνεις ούτε τα χαρτιά σου να πιάσεις. Εσείς τηλετώνεις τα λογικά, και ψάξατε και μας βρήκατε από εκεί. Ναι, δεν το ήξερα. Δεν μας σύνδεση, ξέρω εγώ. Μου έκοψαν το ρεύμα, τι κάνουν τα μου κόβουν το ρεύμα και εδώ διάφορα βιντεάκια κάτι σε πόλια και... Ναι, δεν χρειάζεται. Μα αυτό ήταν, γιατί έβλεσκα πολύ παλιά. Είδα του κόσμου τα άρθρα, βέβαια, στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό, το ένα, Θεσσαλονίκη, να μην κοπεί το ρεύμα, δεν ξέρω, και έλεγα μόνο άρθρα. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Είδα μόνο τα βιντεάκια. Έτσι είναι, ανακοινώσεις λόγια-λόγια. Εμείς είμαστε των πράξεων. Με το κοφτάκι κόβουμε το ασφαλιάκι και ανοίγουμε το κουτάκι. Είναι τριφασικό το ρεύμα. Είναι σωστές όλες. 35 σωστή και αυτή. Σωστή και αυτή. Ευχαριστώ όλες. Έχουμε εδώ το φυσικό. Τακτοποιήθηκε εδώ η σύνδεση του ρεύματος. Βλέπουμε το ρολόι ότι γυρίζει. Κάποια συσκευή που καταναλώνει πολύ λίγο ρεύμα. Οπότε έχει συνδεθεί. Είναι σε λειτουργία. Αυτό είναι τρομοκρατία. Ξαναβάζουμε το ασφαλιάκι στη θέση του. Το μπουρδουκλώνουμε λιγάκι. Και έτυχε και είχα γνωστεί επάνω και μου λέει: μα αφού μετράνε αρχές Αυγούστου να κατέβω, να πάω κι εγώ σπίτι μου. Και τον είδε στα σκαλιά και έτσι λέει: δε, όχι, για άλλη δουλειά ήρθα. Δεν ήρθα για να μετρήσω. Τίποτα. Ούτε σα έκοψα το ρεύμα, ούτε αυτοκόλλητο, τίποτα. Τίποτα. Κάποια στιγμή νόμιζε ότι είχε διακοπή. Διακοπή ρεύματο. Και έτσι. Καλό πήγε, μην ζείτε ένα γκαζάκι να κάνουμε τη δουλειά μα. Είχε διακοπή ρεύματο.
Και κάνουμε μετά έτσι, να πάει, το κόψαμε. Δεν είπε κάτι ότι ήρθα να κόψω το φως. Δεν κόψω το φως. Δηλαδή έλεος.